Κύριε Δαλακούρα, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας και χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας για να συζητήσουμε ευαίσθητα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, επειδή πάντοτε η συζήτηση μαζί σας είναι γόνιμη και ουσιαστική. Με χαρά είμαι κοντά σας. Χαιρετώ και εγώ τους ακροατές σας. Κύριε καθηγητά, επειδή έχετε και την ιδιότητα του μαχόμενου δικηγόρου και μάλιστα του ποινικολόγου, θα θέλαμε αρχικά να σας ρωτήσουμε ποια είναι αυτήν την περίοδο η επικρατούσα κατάσταση των συμπολιτών μας και συγκεκριμένα των διαφόρων εμπόρων και επιχειρηματιών οι οποίοι διώκονται ποινικά για διάφορα χρέη προς το δημόσιο. Υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης, μεγάλης κρίσης. Δεν θα μπορούσε η κρίση αυτή να μην έχει αγγίξει τέτοιους ευαίσθητους τομείς του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας εν γέννη. Είναι εύλογο από τη μια πλευρά, από μια πρώτη ανάγνωση. Πλην όμως είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να μας προβληματίσει σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς πρέπει να διακρίνουμε την έννοια των χρεών. Άλλα τα χρέη από μη καταβολή εισφορών, άλλα τα χρέη από μη καταβολή τελών, άλλα τα χρέη από επιδοτήσεις και ΦΠΑ και άλλα τα χρέη εκείνα που είχαν παραχθεί και είχαν εγγυηθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή είχαν την εγγύηση του δημοσίου, μέγεθος το οποίο κατέτεινε κατά βάση στην εξασφάλιση των τραπεζών. Αυτή η ποικιλομορφία των χρεών, εάν συνδυαστεί με την ποικιλομορφία της κρίσης που διέρχεται η ελληνική κοινωνία, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Το κράτος σε όλη αυτή τη διαδικασία λανθάνει σε δύο επίπεδα. Λανθάνει στο επίπεδο το ότι δεν εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι γενική παραδοχή, δεν αφορά δηλαδή πολιτική θεώρηση, αλλά αφορά διαπιστωτική κρίση. Δεν υπάρχει επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας τέτοιο, αντάξιο των συνθήκων, αντάξιο της ιστορίας και αντάξιο του περιβάλλοντος, του γύρωθεν περιβάλλοντος. Αυτό είναι μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι το κράτος λειτουργεί διοκτικά, ανηλαιώς σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι ας πούμε ήταν μία κατάσταση ανηλαιούς διώξεως, η διαδικασία των συλλήψεων των επιχειρηματιών μέσω της αυτόφορης διαδικασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να αποδοθούν τα χρέη ή δεν θα έπρεπε να κινηθεί διαδικασία. Η επιλογή όμως αυτόφορης διαδικασίας σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν μια επιλογή προδήλως αντισυνταγματική και ευτυχώς που καταργήθηκε, γιατί διεύρυνε τα στοιχεία της διώξεως σε τέτοιο βαθμό ως αν να ήταν το άμεσο ζητούμενο η δίωξη συγκεκριμένων προσώπων, δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτό σε μια ευνομούμενη κοινωνία, σε μια κοινωνία κράτος δικαίου δεν είναι επιτρεπτό και ευτυχώς καταργήθηκε. Να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι η έννοια των χρεών, στην έννοια των χρεών είναι ξένο μέγεθος ο επιχειρηματίας. Βεβαίως, εκεί που υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν οι ευθύνες στους επιχειρηματίες. Όχι όμως ανηλαιής δίωξη και όχι δίωξη πέραν της αναλογικότητας και πέραν του εξωτερικού περιβάλλοντος. Μάλιστα. Πολλοί συμπολίτες μας κάνουν κοινωνούς του προβληματισμού τους, των οποίων και σας μεταφέρουμε, και είναι άδικο ότι είναι άδικο το κράτος, διότι το ίδιο προκαλεί τη δημιουργία χρεών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να αποπληρώσουν και οδηγούνται στα ποινικά δικαστήρια. Τι λέτε εδώ? Εάν αυτό αφορά τη λεγόμενη κοινωνική διάσταση του κράτους, δεν μπορώ να αντιλέξω κάτι. Και εδώ η κρίση, ένα από τα βασικά στοιχεία της κρίσης, και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, είναι η διάλυση, η σχεδόν διάλυση, η υποχώρηση των βασικών αξιακών δομών του κοινωνικού κράτους. Υπό την έννοια αυτή, η δίωξη για χρέη στα νοικοκυριά γίνεται δυσβάστακτη. Βεβαίως πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες, όπως τα υπερχρεωμένα, υπάρχουν προσπάθειες κρατικής μέριμνας στο συγκεκριμένο τομέα, οι οποίες δεν έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο. Με την έννοια αυτή υπάρχει, προβλέπεται λίγο ευίωνο μέλλον στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον της ενίσχυσης της λεγόμενης κατώτατης κρίσης. Όμως
Σαφώς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλο τον κόσμο, γιατί συνδέεται με την προηγούμενη απάντηση. Συνδέεται με το περιβάλλον επιχειρηματικότητας, με το περιβάλλον διαχείρισης και κινητικότητας του χρήματος και με το περιβάλλον ουσιαστικά στήριξης των πιο αδύναμων μελών. Και όχι όμως μόνο των πιο αδύναμων. Η κρίση στην επιχειρηματικότητα δημιουργεί ανάγκη στήριξης του συνόλου της κοινωνίας. Μια κοινωνία που δεν παράγει, μια κοινωνία που δεν κινεί σε επίπεδο ανάπτυξης στα δεδομένα της, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχει μερική κρίση. Έχει και επιφέρει γενική κρίση. Και αυτό είναι το χείριστο μέγεθος στην ελληνική πραγματικότητα. Όχι μόνο την νομική, όχι μόνο την κρατική, κυρίως την κοινωνική πραγματικότητα. Ένα πιο ειδικό θέμα θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών και έχει να κάνει με εικονικά τιμολόγια που αφορούν τόσο τον εκδότη όσο και τον καλόπιστο λήπτη, ο οποίος χωρίς να ευθύνεται σύρεται στα ποινικά δικαστήρια και αντιμετωπίζεται ως απατεώνας και εξισώνεται με τον εκδότη, ο οποίος είναι και πραγματικά ο μόνος υπόλογος ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα για το πρώτο, για τον τρόπο με τον οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη και με τις κατά καιρούς δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις οδηγεί στην διάλυση της επιχείρησης. Νομικά πώς θα προσεγγίζατε έτσι το όλο ζήτημα? Θα πήγαινα λίγο πιο πίσω, θα έβλεπα λίγο τη διάσταση της αναγκαιότητας ρύθμισης τέτοιων ζητημάτων. Υπάρχει αναγκαιότητα. Τα εικονικά τιμολόγια είναι ένα μέγεθος που δεν είναι συνδεδεμένο αποκλειστικά με την κρίση. Απλώς το πεδίο της κρίσης διωγγώνεται και ευλόγως διωγγώνεται, διότι πλέον η παρουσίασή του στα κοινωνικά στρώματα είναι ευρύτατη. Δεν ξέρω έννοια... αν πρέπει να συμπληρώσω ακόμη. Ναι. Μπορεί να βαπτιστεί εικονικό τιμολόγιο όταν υπάρχει εκδότης και λήπτης και πραγματική συναλλαγή, αλλά δεν υπάρχει... Αυτό είναι ειδικότερο ζήτημα. Ναι, το και, και εδώ ευστόχος, είναι εύστοχη ναι. η παρατήρησή σας και το ερώτημα είναι εύστοχο. Κοιτάξτε, το θέμα απασχολεί πολύ κόσμο ακριβώς γιατί είναι ένα πεδίο που αναπτύσσεται στο διενεκές. Ρυθμίστηκε ήδη από παλαιότερα χρόνια, ρυθμίστηκε το 1997 με το νόμο 2523. Εκεί ορίστηκε και τι ακριβώς είναι εικονικό τιμολόγιο και είναι επιβοηθητικός ο ορισμός, δίνοντας μία διάσταση στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το όλο θέμα. Είναι ευρύτατο το ζήτημα. Εικονικό τιμολόγιο είναι ένα τιμολόγιο, ένα μέγεθος στο οποίο υπάρχει ανύπαρκτη συναλλαγή. Αυτή η συναλλαγή δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον εξωτερικό κόσμο. Περιγράφεται όμως ως συναλλαγή σε ένα φορολογικό στοιχείο. Με την έννοια αυτή διασπά όλη την εμπιστοσύνη τόσο στο ίδιο το τιμολόγιο και στην εμπιστοσύνη των συναλλαγών όσο και στο ίδιο το σύστημα. Με την έννοια αυτή καλώς έχει ρυθμιστεί και έχει ποινικοποιηθεί η ύπαρξη εικονικών τιμολογίων. Όταν έχουμε ανύπαρκτη στο σύνολό της μιας ανύπαρκτη συναλλαγή, τότε είναι ένα κλασικό παράδειγμα εικονικού τιμολογίου, εικονικής αγοραπολισίας. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις όμως να αντιμετωπίσουμε ειδικότερα ζητήματα, όπως αυτό που αναφέρατε. Εκεί έχουμε κάποιες περιπτώσεις που η συναλλαγή είναι γίνεται μάλλον από μία ανυπόστατη εταιρεία, μία εταιρεία ψευδεστητική, δηλαδή εικονική εταιρεία, η οποία εκδίδει ένα φορολογικό στοιχείο, το οποίο και αυτό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, άρα πάσχει στο πρώτο μέγεθος. Στο πρώτο στοιχείο πάσχει. Έχουμε κάποιον ο οποίος κοροϊδεύει την κοινωνία. Το πρόβλημα εδώ είναι εάν ο λήπτης του τιμολογίου είναι σε γνώση ή όχι. Αυτό απαιτεί ο νόμος. Εάν μεν είναι σε γνώση, καλώς κάνει και ποινικοποιείται και η συγκεκριμένη συμπεριφορά του, αφού το λαμβάνει και το προωθεί και το αξιοποιεί. Εάν όμως δεν είναι σε γνώση, τότε ο νόμος διέπεται από σκληρότητα. Και εδώ τίθεται, σε αυτό το δεύτερο επίπεδο τίθεται το ζήτημα των δικαστηρίων και της απονομής της δικαιοσύνης, που πολλές φορές τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι ιδιαιτέρως αυστηροί, εξομοιώνοντας ουσιαστικά τον εκδότη με το λήπτη.
Και ένα πρόβλημα που ανακύπτει εν προκειμένου είναι ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα είναι τυπικά αδικήματα. Τυπικά αδικήματα εν προκειμένου σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποια ειδική απόδειξη. Θεωρείται αποδεδειγμένο μόνο με την ύπαρξη. Η ύπαρξη του τιμολογίου θεωρεί γεγονός ότι έχουμε παράνομη πράξη, αξιόποινη πράξη. Ως προς το λήπτη όμως βλέπετε, δεν είναι αυτόματη η σκέψη, δεν είναι αυτόματη η απόδειξη. Εκεί πρέπει να υπάρχει περιθώριο απόδειξης έτσι ώστε το εν γνώση να αποδειχθεί. Εάν κάποιος δεν είναι σε γνώση, παίρνει ένα τιμολόγιο εικονικό χωρίς να το γνωρίζει, το αξιοποιεί χωρίς να γνωρίζει την επισφάλειά του, σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Μάλιστα. Πολλής λόγος γίνεται τελευταία για την απόφαση της κυβέρνησης και τις ήδη αναλυφθήσες πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης να ανοίξουν υποθέσεις οι οποίες αφορούν μίζες, μαύρο χρήμα και γενικά παράνομο χρήμα πολιτικών προσώπων παρελθουσών κυβερνήσεων της χώρας. Πιστεύετε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει τους μηχανισμούς εκείνους και την λεγόμενη ανεξαρτησία της για να φέρει σε πέρα στην αποστολή της αυτή? Μα πρέπει να τους έχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα. Φοβούμαι όμως ότι και εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό η ελληνική δικαιοσύνη σε κάποια επίπεδα είναι δέσμια. Είναι δέσμια συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων. Τέτοια δεσμευτικότητα υπάρχει σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρατε εν ώψη το άρθρο 86 του Συντάγματος. Εκεί δηλαδή που έχει μια ειδική ρύθμιση σε ό,τι αφορά την ευθύνη των πολιτικών προσώπων και εκεί που έχει ειδικό τρόπο όχι μόνο για την ποινική δίωξη μέσω Βουλής, γιατί την ασκεί η Βουλή και την ίδια την προκαταρκτική την κάνει την προκαταρκτική εξέταση η Βουλή, αλλά και στην όλη διαδικασία κυρίως της παραγραφής των συγκεκριμένων εγκλημάτων. Έτσι, το να υπάρχει η βούληση αυτή τη στιγμή στα όργανα της δικαιοσύνης να προωθήσουν την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων καταλήγει σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως των πολιτικών προσώπων, κενό γράμμα. Τι προσπαθεί να σώσει η κατάσταση? Η διαδικασία μόνο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Δηλαδή, έτσι όπως δικάστηκαν και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία σε επίπεδο Βουλής ήταν καλυμμένα, ήταν παραγεγραμμένα τα αδικήματα που είχαν τελέσει, πέρασαν όμως από δίκη, παραπέμφθηκαν να δικαστούν για το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το λεγόμενο. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μία σταθερή αντίληψη του ότι πρέπει να προωθηθεί η διαδικασία και να διωχθούν. Φοβούμαι όμως ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική βούληση όπως εκφράζεται σε επίπεδο βουλητικό, δηλαδή σε επίπεδο τηλεοράσεως, σε επίπεδο κάποιων γενικών ζητημάτων. Θέλει ρυθμίσεις. Και η πρώτη ρύθμιση στο συγκεκριμένο σημείο είναι κοινός τόπος όλων των επιστημόνων, είναι ότι πρέπει να τροποποιηθεί το σύνταγμά μας και να διασφαλιστεί μια διαδικασία δίωξης και των πολιτικών προσώπων κατ' ισομερία προς τους άλλους. Ίσα της ίσης, λέει το άρθρο 4 του συντάγματός μας. Όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Υπό την έννοια αυτή, μια πρώτη σοβαρή προσπάθεια θα ήταν ο απεγκλωβισμός από το 86, κατάργησή του δηλαδή, μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, και ένα δεύτερο βήμα θα ήταν η δίωξη των συγκεκριμένων ζητημάτων να προωθηθεί με συγκεκριμένες διαδικασίες, όχι μόνο το βουλητικό, όχι μόνο η ανακοίνωσή τους των βουλήσεων αυτών στον τύπο, αλλά έμπρακτες κινήσεις, έτσι ώστε το πολιτικό σύστημα πραγματικά να μπει στις ράγες της δικαιοσύνης. Κύριε Δελακούρα, οφείλω να σας μεταφέρω πολλών συμπολιτών μας τα παράπονα, τις πικρίες και ενίοτε την αγανάκτησή τους για τον τρόπο που ως πελάτες αντιμετωπίζονται από δικηγόρους και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Αυτού έχουν αναθέσει τις υποθέσεις τους, αφού έχουν αναθέσει τις υποθέσεις τους σε δικηγορικά γραφεία, τα οποία θα έπρεπε να τους αντιμετωπίζουν με πιο ανθρώπινο τρόπο. Ως παχόμενος δικηγόρος, πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι
ο ρόλος και η εν γέννη συμπεριφορά του δικηγορικού κόσμου, ειδικά σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, για το λαό μας απέναντι στους πολίτες που ζητούν να βρουν το δίκιο τους? Κοιτάξτε, η ερώτησή σας είναι δύσκολη ακριβώς γιατί έχει τέμνη και συγκεκριμένους τομείς μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς ή τέλος πάντων μιας καλύτερης αντιμετώπισης. Διτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα οικονομικά εγκλήματα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εγκλημάτων. Δεν μπορεί σε αυτή έτσι τη γενική κλίμακα απαξίας που βάζουμε, δεν μπορεί να πούμε ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα πρέπει να έχουν την ίδια απαξία, παράδειγμα με μια ανθρωποκτονία, με τα ύψιστα ένομα αγαθά, αυτή την άτυπη κλίμακα την ακολουθεί και ο συνταγματικός μας νομοθέτης, την ακολουθεί και ο ποινικός μας νομοθέτης. Άρα, το να έχουμε μία σκλήρυνση στην αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων διαστέλει τα πράγματα. Παράδειγμα, πολύ παλαιά θεωρεί το κανόνας, αν κάποιος τελούσε ή κατηγορούταν ότι είχε τελέσει μία ανθρωποκτονία, αυτόματη συνέπεια να είναι η προσωρινή του κράτηση. Αυτό δεν ήταν αυτόματη συνέπεια σε κάποιον που τέλεσε μία απάτη. Αντιμετωπιζόταν με μια διαφορετική απαξία λέγοντας ότι οικονομικό είναι το έγκλημα, δεν χρειάζεται την ιδιαίτερη σκληρότητα από την πλευρά της πολιτείας. Στο ίδιο επίπεδο τίθεται και το ζήτημα της δικηγορικής αντιμετώπισης. Λέγεται και παρεξηγημένα ότι είναι ακριβή η απονομή της δικαιοσύνης και στο σκέλος που αφορά τους δικηγόρους. Θα σας έλεγα όμως να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έχουμε υψηλότατα παράβολα. Έχουμε υψηλότατες εισφορές. Η ακρίβεια της, δηλαδή το μέγεθος αυτό στη δικαιοσύνη, το ότι καθίσταται εν τέλει ακριβή, ενώ δεν έπρεπε να είναι ακριβή η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν αφορά μεμονωμένα τους δικηγόρους. Είναι απόρρια πολλαπλών παραγόντων. Δυστυχώς, αυτός που προβάλλεται, αυτός που πάει να κόψει το παράβολο, αυτός που πολλές φορές βρίσκεται με το οικονομικό πρόβλημα αντιμέτωπος, είναι ο ίδιος ο δικηγόρος. Γι' αυτό και υπάρχει η παρεξήγηση αυτή σε σχέση με τους δικηγόρους, ότι αντιμετωπίζουν με σκληρότητα. Δεν είναι σκληρότητα όμως όταν λέει κάποιος δικηγόρος σε κάποιον οικονομικά ασθενή που διώκεται ποινικά και έχει παραπευθεί να γίνει ένα δικαστήριό του, όταν του λέει δεν μπορεί να γίνει το δικαστήριο αν δεν κόψετε το παράβολο. Δεν μπορώ να μπω να δικάσω την υπόθεσή σας αν δεν κόψετε το παράβολο. Είναι δυστυχώς απόρρια του συστήματός μας. Έχουμε ακριβή δικαιοσύνη, ακριβή πρόσβαση στο επίπεδο της δικαιοσύνης ενώ δεν θα έπρεπε. Τώρα, το ζήτημα των ειδημόνων δικηγόρων στα συγκεκριμένα αδικήματα είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Αφορά ότι πράγματι πρέπει να ανέβει το επίπεδο απονομής της δικαιοσύνης, όχι μόνο με τους ειδικά ασχολούμενους στα συγκεκριμένα ζητήματα δικαστές, κυρίως τους ειδικά ασχολούμενους μηχανισμούς εξιχνίασης των οικονομικών εγκλημάτων, τους ειδικούς πραγματογνώμονες, τους ειδικούς, τα ειδικά διοκτικά όργανα κτλ. Πρέπει όλο αυτό το κομμάτι να μετατεθεί ως αξίωση και στους δικηγόρους. Και εκεί χρειαζόμαστε ειδικούς, ειδικά καταρτισμένους δικηγόρους και είναι σίγουρο ότι θα προωθηθεί η ανάπτυξη τέτοιων δικηγορικών μορφών, είτε με τα μεταπτυχιακά που θα είναι για οικονομικό έγκλημα, γίνονται και έχουν εξαγγελθεί ήδη αρκετά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη μας, στην Κομωτινή, το Δημοκρίτιο θα προωθήσει αντίστοιχα προγράμματα, αλλά και στο επίπεδο των δικαστών, επιμόρφωσης των δικαστών στα συγκεκριμένα ζητήματα. Έτσι ώστε όλο αυτό συστοιχείται στην απάντηση του κέριου ερωτήματός σας. Πρέπει να βγαίνει ένα πιο ανάλογο πρόσωπο σε σχέση με την εγκληματικότητα αυτού του είδους. Η οικονομική εγκληματικότητα δεν πρέπει να καθίσταται απάνθρωπη σε επίπεδο αντιμετώπισης. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα με το έγκλημα που έχει τελεστεί, με τις ειδικές συνθήκες του εγκλήματος, με τους ειδικούς εκείνους όρους, από ειδικούς που ξέρουν και δεν λειτουργούν διαισθητικά. Το χειρότερο μέγεθος στην απονομή δικαιοσύνης στην οικονομική εγκληματικότητα είναι η διαισθητική θεώρηση, δηλαδή η έννοια «τάρπαξε, θα τον σκοτώσουμε». Αυτό είναι ο χειρότερος ιονός για την κοινωνία μας. Και αντί να καταστέλει την κρίση, τη διευρύνει.
διότι χάνει την εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και είναι, αν θέλετε, η ενοποιώς δύναμη, αυτό το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, είναι η ενοποιώς δύναμή μας για να ξεπεράσουμε την κρίση. Όχι να τη διευρύνουμε, να την ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Τέλος, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να καταθέσετε τον προβληματισμό σας για το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος, το οποίο πλήττεται σκληρά, και γενικότερα τι θα συμβουλεύατε στους νέους ως δάσκαλος πανεπιστημιακός. Αυτό είναι ένα ερώτημα που με συγκινεί πάντα, ακριβώς γιατί διαπερνά έτσι την υφή της διδασκαλίας, όλο αυτό, όλη αυτή την υποχρέωση που αισθάνομαι απέναντι στους φοιτητές μου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δικηγορικό επάγγελμα ή λειτουργήμα θα περάσει και μεγαλύτερη κρίση. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να έχουμε αρρωγό την κοινωνία αφενός και αφετέρου τους ίδιους τους κρατικούς μηχανισμούς. Η αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών συλλήβδην, έτσι ώστε ακόμα και αυτά τα λειτουργήματα, το ιατρικό, το δικηγορικό, λειτουργήματα δηλαδή που έχουν να διαδραματίσουν ένα ειδικό ρόλο, χωρίς καμία διάκριση, καθαρά στο βωμό σκοπιμοτήτων συλλογής χρήματος, αύξηση εισφορών, χτύπημα γενικώς αδιακρίτως, αν κάποιος είναι 5 χρόνια δικηγόρος, 20 χρόνια δικηγόρος, 10 χρόνια δικηγόρος. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο δικηγορικό επάγγελμα είναι ένα σύστημα κρίσης. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τους, κυρίως μέσω συγκεκριμένων προτάσεων. Μία βασική πρόταση είναι η ανάπτυξη της λεγόμενης συμβουλευτικής δικηγορίας. Εδώ χρειαζόμαστε την αρρωγή του κόσμου και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι στο δικηγορικό επάγγελμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να περνούν τα πάντα από τα δικαστήρια. Πρέπει να αναπτυχθεί η λεγόμενη συμβουλευτική δικηγορία, έτσι ώστε και η εμπιστοσύνη του κοινού να διευρυνθεί και πάρα πολλές διαφορές να μην λύνονται στα δικαστήρια. Μια δεύτερη πρόταση είναι η ανάγκη εξειδίκευσης. Χρειαζόμαστε εντονότατη εξειδίκευση. Το παλαιό καθεστώς δικηγορίας και η παλιά αντίληψη δικηγορίας που έλεγε ότι ένας δικηγόρος αναλαμβάνει τα πάντα, σε λίγο καιρό μέσα από τον καταιγισμό των πληροφοριών, την διάχυση της πληροφορίας και την αδυναμία ελέγχου της πληροφορίας θα καταντήσει ένα μέγεθος παλαιό, αναχρονιστικό. Χρειαζόμαστε εξειδίκευση και χρειαζόμαστε και άλλες ειδικές μορφές απονομής της δικαιοσύνης, στις οποίες θα περνά σε μεγάλο βαθμό η συμβουλή του δικηγόρου. Δηλαδή, χρειαζόμαστε εξοδικαστικές μορφές απονομής της δικαιοσύνης και χρειαζόμαστε και συμβιβαστικές διαδικασίες, αποκαταστατικές διαδικασίες. Εκεί ο ρόλος του δικηγόρου θα αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, στην Αγγλία το 30% ας πούμε των μαχόμενων δικηγόρων αντιμετωπίζουν μόνον συμβουλευτική δικηγορία. Ένα 25% των δικηγόρων εκεί, στον ευρωπαϊκό χώρο, αντιμετωπίζουν τη λεγόμενη αποκαταστατική δικηγορία μόνο. Δηλαδή δικηγορία που κατατείνει, που προσπαθεί να έρθει καταλλαγή, να κατευνάσει την διαφορά, να μην την εξυψώσει, να την κατευνάσει τη διαφορά. Και επομένως να λυθεί με τη βοήθεια του δικηγόρου, να λυθεί σε συμφωνία και να επικυρώσει τέτοιου είδους συμφωνίες ο δικαστής. Αυτές είναι νέες μορφές δικηγορικής αντιμετώπισης, νέες μορφές εξειδίκευσης δικηγορικής, και ιδίως προς τα νέα παιδιά χρειάζεται να έχουν υπομονή και να στοχεύσουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί η κρίση στη δικηγορία, να ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό είναι κρίση της κοινωνίας. Η κρίση σε όλα τα λειτουργήματα είναι η βαθύτατη κρίση. Η διάλυση των λειτουργημάτων οδηγεί σε διάλυση του κοινωνικού ιστού. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, κύριε Δελακούρα, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν χαρά μου που συμμετείχα σε αυτόν τον διάλογο, ακριβώς γιατί πρέπει να περνάμε και ένα μήνυμα μιας ελπίδας ότι δεν είναι τελματωμένο το σύστημα στο σύνολο. Υπάρχουν διαφυγές, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να επιδιώξουμε. Αρκεί να μην παραιτηθούμε και αρκεί να παλέψουμε λίγο περισσότερο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.